Λίτρα ύψου 200 εκατομμυρίων δολαρίων ζητά μα του Ικίλ για να φεθούν ελεύθεροι οι δύο Ιάπωνε όμοιροι, του οποίου κρατούν οι τζιχαντιστέ. Σε βίντεο που δημοσιοποίησαν, ο μαυροφορημένο άνδρα που έχει καλύψει και το πρόσωπό του, ενώ κραδένει και ένα μαχαίρι, μιλά αγγλικά και απαιτεί από το Τόκιο την καταβολή του ποσού μέσα σε 72 ώρε, απειλώντα ότι σε αντίθετη περίπτωση θα εκτελέσουν του δύο γονατισμένου Ιάπωνε με τι πορτοκαλί στολέ που βρίσκονται εκατέρωθεν του. Οι δραματικέ εξελίξει βρήκαν τον Ιάπωνα Πρωθυπουργό Σιν Ζωάμπε σε επίσημη επίσκεψη στο Ισραήλ. Τόνισε ότι η προτεραιότητά του είναι να παραμείνουν στη ζωή οι δύο συμπατριώτε του. Δήλωσε εξοργισμένο ότι απαιτεί να μην του βλάψουν, να του αφήσουν ελεύθερου και απέκλεισε οποιοδήποτε ενδεχόμενο να καταβληθούν τα λίτρα. Οι εξτρεμιστέ κατηγορούν την Ιαπωνική ηγεσία για τη συμμετοχή στο διεθνή συνασπισμό κατά του Ισλαμικού κράτου στο Ιράκ και στο Λεβάντε, η οποία ανακοινώθηκε μέσω χορηγία 200 εκατομμυρίων δολαρίων υπό τη μορφή βοήθεια.